τον βραβευμένο συγγραφέα Μάκη Τσίτα, διευθυντή του ηλεκτρονικού περιοδικού διάστηχο.gr που ασχολείται με το βιβλίο και τον πολιτισμό, φιλοξένησε χθες βράδυ το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης που παρουσίασε το βιβλίο του «Μάρτης μου ο Θεός», και σήμερα το πρωί ο συγγραφέας βρέθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στο πλαίσιο μαθημάτων της σχολής για την νεοελληνική λογοτεχνία, για τη διδακτική και την ψηφιακή της διάχυση. Το βιβλίο παρουσίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γιώργος Ανδριωμένος, ενώ αποσπάσματα από το βραβευμένο βιβλίο διάβασε ο φιλόλογος συγγραφέας Άγγελος Λάπας. Ο Μάκης Τσίτας πήρε το 2014 το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα μαζί μας θα μοιραστεί τις σκέψεις του και την ανάγκη του για να γράφει όχι μόνο για παιδιά αλλά και για ενήλικες, για εμάς. Δεν θέλω ούτε ερωμένες, ούτε ελαφρές γυναίκες, ούτε πορνίες. Θέλω να είμαι κοντά στο Θεό. Και αν εκείνος μου χαρίσει γυναίκα σοβαρή, τότε εντάξει, ευχαρίστως να έλθω μαζί της εις γάμου κοινωνίαν. Θα μπορούσα να το ονομάσω αντιμυθιστόρημα, όπως ο ίδιος το πιστόφυλλο γράφει τον Χρυσοβαλάτη αντιήρωα. Έτσι και αυτό είναι ένα είδος αντιμυθιστόρηματος, εντελώς αντισυμβατικό. Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι στην Καλαμάτα, μια πόλη που μου αρέσει πολύ. Τις τρεις φορές είχα έρθει για τα παιδικά βιβλία. Αυτή τη φορά ήρθα για το μυθιστόρημα, το «Μάρτης μου ο Θεός». Ένα μυθιστόρημα που βγήκε περίπου πριν από 2 χρόνια. Και ήταν καλότυχο, όπως λέω, βιβλίο, γιατί αγαπήθηκε από το κοινό, από τους αναγνώστες από την πρώτη στιγμή, πήρε καλές κριτικές και έλαβε και ένα σημαντικό βραβείο, το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014. Που αυτό δημιούργησε προοπτικές πολλές για το ίδιο το βιβλίο, τόσο από την άποψη της κυκλοφορίας, όσο και από την άποψη των μεταφράσεων σε άλλες γλώσσες. Ήδη έχουν πάρει τα δικαιώματα για μετάφραση 6 χώρες, 6 ακόμα έχουν ενδιαφερθεί. Τέλος πάντων, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας εύσωμος πενιντάρης που ζει στην Αθήνα λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και εξιστορεί τα πάθη του, γιατί είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Η αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο και είναι αποσπασματική. Δηλαδή, μιλάει για κάτι που αφορά το τώρα. Στην αμέσως επόμενη παράγραφο μιλάει για την παιδική του ηλικία και επιστρέφει. Είναι με ένα συνεχές μπρος-πίσω. Είναι ένας άνθρωπος που έχει υποστεί πολλά και διάφορα από πολύ κόσμο, από την οικογένειά του, από τους πνευματικούς του, γιατί είναι άνθρωπος που έχει άμεση σχέση με τη θρησκεία, από τους δασκάλους των κατηχητικών, από τους εργοδότες του και από τις γυναίκες. Είναι ένας άντρας που αγαπάει πολύ τις γυναίκες και έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από αυτές.